Το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ του ελληνικού παιδικού χωριού στο Φίλιρο Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε η εκπομπή. Όλα εσείς τα κάνετε, αυτά που τα δίνετε. Μέσα που κάνουμε καφέδες. Α, το έτσι να πάρει από ένα κουλουράκι. Αγάπη. Καφέδες. Σκάτω καφέδες. Τρία. Μέλη αυτού του χωριού, κυρίως γυναίκες, εθελόντριες που δίνουν την ευκαιρία σε παιδιά που έχουν ανάγκη να ζήσουν με αγάπη, ασφάλεια, στοργή και εκπαίδευση σε μια οικογένεια. Σκοπός μας είναι να ενταχθούν στην κοινωνία, διότι αυτά τα παιδιά δεν έχουν καθόλου γονείς. Και όταν λέμε δεν έχουν καθόλου γονείς, δεν είναι ορφανά. Απλώς και μόνο είναι παιδιά που προέρχονται από οικογένειες που για τον αμφιβήτα λόγο δεν μπόρεσαν να κρατήσουν την κυδαιμονία τους και δεν μπόρεσαν να τους φροντίσουν. Οι άνθρωποι αυτοί ανοίγουν σήμερα την αγκαλιά τους στην εκπομπή και στο τηλεοπτικό μας συνεργείο. Μας δείχνουν όλα όσα φτιάχνουν με αγάπη οι ίδιες αλλά και τα παιδιά και όσα μπορεί κανείς να βρει σε αυτό το μπαζάρ που λειτουργεί αδιάκοπα τα τελευταία 10 χρόνια. Λειτουργεί όντως εδώ και 10 και χρόνια. Όλες τις γιορτές, τις γιορτές όμως των Χριστουγέννων, πραγματικά οι εθελόντριές μας και τα παιδιά μας τα μεγάλα δίνουν μια νότα χριστουγεννιάτικη. Τι καλά διαθέτεται. Κεριά, χριστουγεννιάτικες κατασκευές, ρούχα τα οποία έχουμε όλον τον καιρό, αλλά έχουμε και πάρα πολύ ωραία χειροποίητα, γλυκά, μαρμελάδες, τραχανάδες. Πώς μπορεί κανείς να συμβάλλει στο μπαζάρ? Φτιάχνοντας κάποια πράγματα και με άλλους τρόπους. Μπορεί να έρθει να βοηθήσει στο να κάθεται εδώ να πουλάει, στο να προσέχει. Μας μιλάνε για το σημαντικό τους έργο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η μοναχική τους προσπάθεια. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 9 μελές, όλοι είμαστε εθελοντές. Και όλοι προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό το χωριό όρθιο και να λειτουργεί σωστά. Ξεκίνησε με κάποιους ανθρώπους ρομαντικούς που όμως έχουν μια αγάπη μεγάλη για το παιδί, κυρίως για το Ελληνόπουλο. Είμαστε όλοι άνθρωποι ευαίσθητοι στο παιδί, αλλά επειδή δεν μπορούμε να επαρκέσουμε για όλα τα παιδιά του κόσμου, θα το θέλαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Γι' αυτό λοιπόν το κάναμε ελληνικό παιδικό χωριό. Και βρίσκομαι εδώ από τις ιδρύσεις περίπου, παρακολουθώντας τα παιδιά, τόσο στην ανάπτυξή τους τη σωματική, την υγιεινή τους επίσης κατάσταση, αλλά και με την ψυχική τους υγεία. Και παίρνουμε συνήθως παιδιά από 2-3 χρονών, τα οποία μένουν εδώ μέσα ως τα 18 τους χρόνια. Μένουν σε 8 σπίτια, τα οποία είναι κατασκευασμένα κατά τρόπον έτσι που να έχουν τα παιδιά άνηση, όπου μέσα στο σπίτι υπάρχει και η μητέρα μαζί με τη θεία. Η θεία αναπληρώνει τη μητέρα όταν η μητέρα παίρνει τα ρεπό της. Πόσα παιδιά έχετε? Ναι, μέσα τώρα έχουμε 50 και έχουμε και 20 τα οποία διαβιούν έξω πιο ανεξάρτητα, είναι οι φοιτητές μας και είναι και κάποια άλλα παιδιά τα οποία φοιτούν σε κάποιες σχολές. Το πρώτο ελληνικό παιδικό χωριό είναι ανεξάρτητο από διεθνείς οργανισμούς και φορείς και δεν έχει ιδρυματικό χαρακτήρα. Δεν έχει σχέση με άλλα παιδικά χωριά της Ελλάδας, βρίσκεται μόλις λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και οι ανάγκες του είναι πολλές και συνεχώς αυξάνονται, καθώς στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο σε προσφορές απλών ανθρώπων. Μεγαλώνοντας τα παιδιά μου, ήθελα να μπω κάπου, να βρεθώ σε έναν χώρο που να μπορώ να προσφέρω. Επειδή αγαπούσα πάρα πολύ τα παιδιά, ήθελα να είναι κάτι που να έχει σχέση με παιδιά. Γνωρίστηκα με το στο γραφείο κάτω στο παιδικό χωριό και αποφάσισα να έρθω εδώ να διαθέσω όλο τον ελεύθερο χρόνο μου εδώ στο παιδικό χωριό. Τα παιδιά που φιλοξενούνται και μεγαλώνουν εδώ, πρώτα απ' όλα έχουν ανάγκη από αγάπη. Αυτός που θα έρθει κοντά μας θα πρέπει να είναι γεμάτος από αγάπη για το έργο που γίνεται εδώ και για τα παιδιά. Μπορεί να έρθει εδώ να βοηθήσει στις διάφορες δραστηριότητες. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στις διάφορες διαδικασίες στήριξης των παιδιών. Μπορεί να απασχολήσει τα παιδιά και να τα βάλει μέσα σε μια διαδικασία κοινωνική συνοδεύοντάς τα κάπου. Ο ρόλος και η αξία του παιδικού χωριού είναι μια μεγάλη οικογένεια. Το πώς μπορεί να συνδράμει κάποιος είναι απλό. Αν είναι κάπου κοντά και μπορεί να κάνει απευθείας μια επίσκεψη και να δει και το χώρο.
Αν όχι, θα πάρει τηλέφωνο, θα μιλήσει εδώ στο παιδικό χωριό ή στα γραφεία που είναι κάτω στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και θα πει τι μπορεί να προσφέρει. Και επίσης μπορεί να συμμετέχει και να διοργανώνει κάποιες δικές του εκδηλώσεις. Το ελληνικό παιδικό χωριό στηρίζεται μόνο από την αγάπη του ελληνικού λαού. Έτσι λοιπόν, δεν είναι μόνο το χαμόγελο του παιδιού που σας αναδείξαμε. Ως εκπομπή θα αναδεικνύουμε συνεχώς κάθε τι που είναι κοντά στο παιδί και που προσφέρει στο παιδί.